Κύριε Μουτζούρη, εν ώψη των εκλογών, των απαιτητικών εκλογών που έχουμε μπροστά μας, σε τι ετοιμότητα είναι η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας? Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν αποσταλεί εισάκι με όλο το εκλογικό υλικό για τους δικαστικούς αντιπροσώπους στα εκλογικά τμήματα. Έχουν αποσταλεί στους Δήμους. Οι Δήμοι τα μεταφέρουν σήμερα, θα τα πάρουν από τους Δήμους οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Έχουμε φέτος μια ιδιαιτερότητα, είναι τμήματα σύνολο 519, εκ των οποίων είναι, είναι σε δύο διαφορετικά εκλογικά. Το ένα τμήμα έχει Α και Β, έχει δύο τμήματα. Στο ένα, στο Α ψηφίζουν οι εκλογείς για τις περιφερειακές και τις ευρωεκλογές. Στο Β είναι δύο κάλπες, στο ένα είναι δύο κάλπες και στο άλλο δύο κάλπες. Στο Β με το ίδιο νούμερο, ένα Α, ένα Β δηλαδή, στο Β ψηφίζουν για τις δημοτικές και κοινοτικές. Έχουν σταλεί λοιπόν οι τσάγκοι και έχουν σταλεί και 233 σύμφωνα με το Υπουργείο τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για άμεση ενημέρωση δικαστική, η οποία είναι επιλεγμένα από τα τμήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών που στάλησαν. Έχουμε τώρα πώς θα γίνει η καταμέτρηση. Η καταμέτρηση θα γίνεται με σειρά τα τμήματα, πρώτα τα υπερσυνδυασμών, ευρωεκλογές και περιφερειακές και δημοτικές υπερσυνδυασμών. Και τοπικές μετά. Συνεχίζει η διαδικασία. Ναι. Συνεχίζει η διαδικασία με σταυρούς ευρωεκλογών. Άλλοι σταυροί σε άλλους, για τους άλλους συνδυασμούς περιφερειακές και αυτά, δεν προβλέπεται να καταμετρηθούν. Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας είναι σε ετοιμότητα. Έχουμε σήμερα, τελειώνουμε και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών συνδέσεων. Έχουν γίνει δοκιμές, λειτουργούν όλα εντάξει? Έγινε δοκιμή από το Υπουργείο Εσωτερικών με τα τηλέφωνα και τα άτομα, τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα μεταδίδουν απευθείας. Ναι. Έχει γίνει η απόφαση και έχει μοιραστεί, κατανεμηθεί στους συναδέλφους σε τι θέση και θα λειτουργεί για την ομαλή διαδικασία και τη ροή των αποτελεσμάτων. Είμαι ευχαριστημένος από τη διαδικασία. Εχθές υπήρξε επίπονη εργασία και σε συνεργασία με τους Δήμους καταφέραμε να γίνει αυτή η διαδικασία μετακίνησης των σάκων και περιττώ να πω ότι ήδη δουλεύαμε 42 μόνο άτομα από το Υπουργείο, τα οποία είχαν οριστεί. Πολύ λίγα σε σχέση με... γιατί 42 άτομα ήταν και τις προηγούμενες εκλογές που ήταν μονή διαδικασία. Με υπερβάλλοντα ζήλο, με ολοήμερη και τη νύχτα, μέχρι τα μεσάνυχτα εργασία, καταφέραμε να φέρουμε εις πέρα σε ένα πολύ τεράστιο έργο και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κόπιασαν και κουράστηκαν πάρα πολύ, καθώς και τα παιδιά που είναι από τον ΟΕΔ με 8 μήνα που βοήθησαν χθες στη διαδικασία των σάκων. Τόσα χρόνια στο πόστο που είσαστε εδώ, έχετε συναντήσει τόσο απαιτητικές εκλογές? Δεν λέω δύσκολες, γιατί βοηθάει και η τεχνολογία, αλλά είναι απαιτητικές. Είχαν απαιτήσεις όσον αφορά το να έρθουν τα ψηφοδέλτια, τα πολλά ψηφοδέλτια από τα κόμματα. Γιατί φαίνεται ότι η διαδικασία είχε εμπλακεί και με τα τυπογραφεία και με αυτά. Ήδη μέχρι τελευταία στιγμή έπαιρναν τηλέφωνα και ό,τι ώρα ήταν εξυπηρετούσαμε με αυτό. Αυτό ήταν πολύ επίπονο, γιατί έπρεπε αμέσως να γίνεται η περικοπή των ψηφοδελτίων ώστε να πάνε αντίστοιχα σε κάθε εκλογικό τμήμα. Όταν μιλάμε ότι παλιά γινόταν μόνες ή διπλές εκλογές και τώρα μιλάμε για 4 κάλπες σε 4 διαφορετικούς σάκους στο υλικό, καταλαβαίνετε πόσο πολλαπλασιάζεται ο χρόνος εργασίας και η δυσκολία και η προσοχή που απαιτείται για να γίνει σωστή κατανομή. Δεν μπορεί να έχουμε τώρα ελλειπείς σάκους σε αυτά. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ επίπονη. Πιστεύω όμως ότι έχουμε πάει ότι κάναμε σοβαρή δουλειά και ουσιαστική και δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαι σίγουρος.